της φιγούρας γίνεται σήμερα. Το otakuso.gr ξαναχτυπά και στέλνει φιγούρες. Αβέρτα, κουβέρτα, μέσα σε κουτιά, μέσα σε βανάκια τα στέλνει. Δεν ξέρουμε τι να τις κάνουμε τις φιγούρες. Περιμένουνε, μιλάμε για τραγική φιγούρα. Σήμερα έχω πολλά να σας δείξω, θα πάω απευθείας στο ψητό. Έχω δύο απίθανες φιγούρες της Play Arts για το Final Fantasy και δύο για το Zelda. Πες μου ποιο θες να ξεκινήσουμε. Zelda θα λέω. Ωραία, Final Fantasy. Ξεκινάω με έναν από τους καλύτερους κακούς στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών, από τον Sephiroth. Ο συγκεκριμένος είναι από την εμφάνισή του στο Advent Children, την ταινία δηλαδή Final Fantasy, που είναι εκπληκτική ταινία και την προτείνω να τη δείτε. Η φιγούρα, ξαναλέω, της Play Arts, είναι κλασική η συσκευασία της και γίνεται ένας πανικός από καλούδια μικρά και τα λοιπά. Έχω ξαναδείξει φιγούρες της Play Arts στο κανάλι και πραγματικά είναι υπέροχες και με απίστευτη λεπτομέρεια. Και θα κουφάνω τον Αλέκο που θα κάνει το edit με τα μαγικά μου. Κοίταξε τι όμορφο είναι, κοίταξε τι υπέροχη είναι. Και τι απίστευτη λεπτομέρεια. Λοιπόν, η Play Arts πρέπει να της δώσει κάποιος ένα Όσκαρα λεπτομέρειας. Την λατρεύω. Και την λατρεύω γιατί πετυχαίνει πάρα πολύ τα πρόσωπα. Δεν είναι όλες οι εταιρείες έτσι. Κάποιες κάνουν ωραίες φιγούρες με λεπτομέρειες, αλλά η Play Arts δίνει πολύ ωραία και σημαντική έτσι έμφαση στα πρόσωπα των χαρακτήρων. Αυτός είναι ο Sephiroth. Κάτσε λίγο να τον βάλω και στη βάση του. Έχει και ένα τεράστιο σπαθί. Εγώ έχω όμως ένα μεγαλύτερο. Ποιο να βάλω, Καρατζά, από τα δύο? Αν σηκώνει το μεγάλο. Δεν κάθεται και πολύ καλά. Δεν κάθεται και πολύ καλά. Άσε να βάλω το δικό του. Και νάτος. Ο πιο κακός χαρακτήρας στην ιστορία των παιχνιδιών. Πάμε τώρα και σε έναν από τους πιο καλούς χαρακτήρες, τον Cloud. Αυτός ο Cloud είναι από το remake του Final Fantasy VII. Αυτό που θα έρθει στο μέλλον. Οπότε αυτή τη στιγμή οι Unboxholics σας δείχνουν προϊόν από παιχνίδι που θα κυκλοφορήσει ακόμα σε πολύ άγνωστο μέλλον. Δεν ξέρουμε πότε, πού, γιατί, δεν έχουμε δει και πολλά, μόνο ένα τρέιλερ. Τον ανοίγω. Και εδώ είναι ο Cloud, ο οποίος και αυτός είναι υπέροχος. Αυτός είναι, ξαναλέω, από το remake ο Cloud, οπότε έχει ένα λίγο πιο καρτουνίστικο ύφος από ό,τι βλέπουμε τον Sephiroth. Τι μένει, φώτα, μουσική, πάμε. Πάμε στους Link τώρα. Αυτός είναι ο μεγάλος γίγαντας Link. Είναι από την σειρά World of Nintendo, έχει διάφορα. Θα σας δώσω το link κάτω για όλα τα προϊόντα φυσικά από το otakuso.gr. Αυτός είναι ο Link, ο οποίος είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Έχει όμως, δεν έχει μόνο τον Link σκέτο. Η φιγούρα δίνει τη θήκη του Master Sword, το Master Sword και την Master Shield. Όμορφο, σαφέστατα πιο πλαστική από το συνηθισμένο, γι' αυτό άλλωστε είναι και πιο φτηνή η συγκεκριμένη, αλλά όμορφο είναι. Το μέγεθος είναι πολύ επιβλητικό, τα χρώματα, η μπογιά, όλα είναι πολύ όμορφα, αλλά πολύ πλαστικούρα, το βλέπετε, έτσι, είναι λίγο κάπως πιο toy. Αυτό, πάμε και στον επόμενο Link. Και το τελευταίο είναι ο Link από το Breath of the Wild, μια ατελείωτη παιχνιδάρα που δεν νομίζω να χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένα από τα καλύτερα Zelda, το έχω σακατέψει, το έχουμε αγαπήσει οι περισσότεροι που έχουμε ασχοληθεί. Έχει πάρει τόσο καλές κριτικές. Να μην έχουμε κι εμείς μια μεγάλη φιγούρα από αυτό το νέο Zelda. Να, και από κάτω τι είναι. Α, έχει και ένα κωδικό για να πάρεις 500 reward points. Η συγκεκριμένη φιγούρα είναι από την First for Figures, επίσης πολύ γνωστή και αξιόλογη εταιρεία που φτιάχνει φιγούρες. Είναι PVC, 20 εκατοστών νομίζω, 25 περίπου εκατοστών, 10 ίντσες κάπου εκεί δηλαδή. Πολύ όμορφη, με πολύ ωραία λεπτομέρεια και έχει πολύ ωραία βάση ποιοτική και ανάγλυφη στο κάτω μέρος. Υπέροχη η συγκεκριμένη για να στολίζει το ράφι σας και φυσικά για να θυμάστε τι αρρώστια παιχνίδι παίξατε. Thank you.
Αυτά. Όλες οι φιγούρες θα υπάρχουν σε link κάτω στην περιγραφή για να μπείτε στο tacostore.gr για να τις βρείτε. Στο Tacostore επίσης θα βρείτε και τις επίσημες μπλούζες των Unboxholics. Θα υπάρχει επίσης και για αυτές link στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!